ενώ τους εκτιμάς, δεν μπορεί να κολλήσει. Αυτό εγώ το προτιμώ. Το προτιμώ και για μένα, για μένα. Περιόδους κρίσιμες, είτε πολιτικές αναταραχές, είτε εκλογές, είτε θεομηνίες και πολλά άλλα, πολλές άλλες δύσκολες στιγμές. Όπως και φέτος, μέσα από αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση, που δεν έχει επηρεάσει μόνο τη χώρα μας, αλλά και όλη η γέννη την Ευρώπη, μέσα από τις δύσκολες, από τις δυσκολίες της οικονομικής καταστάσεως, προσπαθήσαμε, πετύχαμε και τελικά πετύχαμε να παρουσιάσουμε τη φθηνή έκθεση, πλαισιωμένη από καινοτόμες εκδηλώσεις και να αποτελέσει πάλι ξενία ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν θα κουραστώ ποτέ να επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πλέον φτάνουμε στις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες. Αναμένουμε ότι θα καταφέρουμε να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ σε αφήξεις και σε εισπράξεις από κάθε άλλη χρονιά που είχε συμβεί στο παρελθόν. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε και τον επισκέπτη ο οποίος θα καταφέρει να περάσει τη γραμμή που είχαμε θέσει σαν στόχο όταν κάτω από τις δυσκολότερες συνθήκες βάλαμε ίσως τους πιο φιλόδοξους στόχους και αυτό ήταν να σπάσουμε τα ρεκόρ. Αυτό θα αποδείξει αν μη τι άλλο ότι ο τουρισμός είναι πραγματικά αυτό που είχε πει και ο τότε πρωθυπουργός πριν από στην τελευταία γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ ότι ο τουρισμός είναι ο πρωταρχής ανάπτυξης.